Να είμαστε ξανά εδώ στο καναπέ. Στη γωνίτσα μας, better together. Αλλά, Λοιπόν, γελάω, είναι η Δανάη Δελγιώργη εδώ, η οποία έχει... Ψυχοπαιδαγωγός, πάντα θα το έχεις λέω. Κάνει ένα χαμό, για να το πω απλά. Ναι, αλλά πριν, επειδή σχολίζεις την μπλούζα μου, είχα να διαλέξω ανάμεσα σε αυτή. Έτσι είναι αυτή η μάρκα. Favorite daughter ή best mom. Λέω, όχι παιδιά, τον best mom ντρέπομαι να το φορέσω. Okay. Παρόλο που για το παιδί μας κάθε μια είμαστε. Θα το πάρουμε εμείς δώρο. Δανάη, καλώς ήρθες ξανά. Καλώς σας βρήκα. Είσαι ξανά. Καλά. Είμαι καλά. Ωραία. Ξέρεις τι θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Όχι. Την ψυχραιμία και την έλλειψή της ή την παρουσία της ή την ανάγκη της. Ό,τι που πολλές φορές. Πώς τη διατηρούν, φαντάζομαι, ναι, κανείς δεν είναι Άγιος και Άγια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ναι, γιατί οι Άγιοι είναι ψυχραιμοί. Ξέρω κι εγώ, ναι, είναι λίγο πιο ζέλ. Πιο, κατάλαβα. Ναι. Okay. Για πες λοιπόν. Ψυχραιμία. Mm. Τώρα η ψυχραιμία έχει πολλή συζήτηση, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να ορίσουμε τι είναι η ταραχή. Okay. Τι είναι η έλλειψη ψυχραιμίας, γιατί ξέρεις πολύ συχνά το να ψάχνεις να βρεις πώς θα διατηρήσεις την ψυχραιμία σου από τι πράγμα, ναι. Ποια είναι η ταραχή. Μπορώ να πω ότι σίγουρα έχουμε τρεις κατηγορίες ταραχής. Η μία είναι αισθητηριακή, η άλλη είναι διανοητική και η τρίτη είναι κοινωνική. Ωραία, δηλαδή. Ωραία, θες να δώσεις παραδείγματα. Ναι. Δηλαδή με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να δεχθούμε θόρυβο και να ταραχθούμε, να μας κουράσει. Ναι. Αισθητηριακά είμαι συνέχεια στο κινητό, τρέχω αυτοκίνητα, θόρυβος, ήχη σε μια κοινωνία που πια ζούμε και είναι έτσι πολύ έντονα τα πράγματα. Διανοητική, από μέσα ταραχή. Υπερανάλυση. Σκέψεις γιατί πρέπει συνέχεια, πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει κάτι, κάτι μου λείπει, κάτι, όλο κάτι πρέπει να κάνω περισσότερο από ό,τι κάνω. Και τέλος, η κοινωνική, η οποία είναι οι συνομιλίες, πόσο μιλάμε συνέχεια, ας πούμε, εσείς όλη μέρα εδώ στην εκπομπή, εγώ στο γραφείο μου. Εμείς πληρωνόμαστε και εσύ πληρώνεσαι για να μιλάμε. Και εγώ. Ναι, εντάξει. Αλλά πρέπει να... Μας αρέσει σε ένα βαθμό, αλλά κάποια στιγμή κουράζεσαι τον ήχο της φωνής σου. Κουράζεσαι. Mm. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρεις η ταραχή σου, από πού προέρχεται, για να ξέρεις να... Όσον αφορά μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, τι βλέπεις. Από όλα, εσύ. Όλα τα λεφτά. Όλα. Τα έχουμε όλα. Ναι. Βέβαια. Και σημαντικό είναι να ξεκουράζουμε και τα τρία, φυσικά, και τις τρεις φορές το νευρικό σύστημα, τις τρεις περιπτώσεις. Και ταυτόχρονα συμβαίνει το εξής, πολλές φορές τα μπερδεύουμε. Δηλαδή, εγώ πεινάω, δεν είχα φάει όλη μέρα, γύρισα στο σπίτι, νιώθω ταραχή, σωματική ταραχή, και τι λέω, ξέρεις κάτι, θα πάω να κάτσω λίγο ήσυχα. Α. Γελάει. Και τι έκανα. Ναι, τίποτα. Τίποτα. Ναι. Αντίστοιχα, το παιδί μου έχει γυρίσει από το σχολείο. Ταραχή, έχει εκνευρισμό. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό. Και αυτό μπορεί να είναι επειδή ήταν όλη μέρα μες στον κόσμο και τους θορύβους. Και εκεί αντί να θέλει να κάτσει ήσυχα, λέμε να φας κάτι. Ναι. Όντως, έχεις δίκιο. Και πώς να ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνω. Το ρωτάω. Α. Και το πιο ενδιαφέρον για να το ρωτήσω και να μην αντιδράσω γρήγορα, είναι να χρησιμοποιήσω τη σιωπή. Δηλαδή, ρωτάς το παιδί σου τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, τι είναι αυτό που σε έχει εκνευρίσει. Πριν από αυτό. Δηλαδή. Για να καταφέρω να μην αντιδράσω και να είναι όλα συνεχόμενα αντιδράσεις, ναι, χρειάζεται να κρατήσουμε έτσι λίγο τους τόνους, να αφουγκραστούμε τι συμβαίνει. Είναι αυτό, λέω, πώς το καταρθώνουμε. Πώς καταρθώνουμε. Κοίταξε, την παιδιά, σιωπή. Για να, αν το, θέλουμε... Ίσως τη μία αντίδραση, ναι, για δηλαδή, να μην πω τη σιωπή. Τα παιδιά μπορούν να σε βγάλουν και από τα ρούχα σου. Τα παιδιά μπορούν να σε βάλουν και στα ρούχα. Ναι, ας πάμε τώρα στην περίπτωση που σε βγάζουν. Στην περίπτωση που σε βγάζουν. Σωστά. Ωραία. Έλα να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αφήστε τη σιωπή και αφήστε το νευρικό σύστημα από αυτήν την άποψη. Πάμε να το δούμε στην ισορροπία. Ναι. Περπατάς και κατά λάθος σαν να είσαι σπρώχνη. Mm-hmm. Χάνεις την ισορροπία σου. Ναι. Γκρεμοτσακίζεσαι. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί και λίγο να βγεις από το δρόμο, ναι, σου. Μπορεί και να σταθεροποιηθείς, ναι, και να είναι εντάξει. Αυτή η αντίσταση που έκανες και έφερες ισορροπία είναι, αν θέλουμε να το δούμε διανοητικά ή στην ταραχή που λέγαμε πιο πριν, αυτό το κάνει η σιωπή. Σιωπή. Μπράβο. Άρα, σωματικά, εάν έρθεις και μου πεις, ρε Δανάη, να σου πω κάτι, όλο με σπρώχνει ο Θανάσης και εγώ πέφτω. Δηλαδή, δέχεσαι πίεση, δέχεσαι ένα βάρος και δεν μπορείς να σταθεροποιηθείς. Δεν είναι λογικό, θα σου πω, να γυμναστείς λίγο. Να γυμνάσεις τους μύσους, ρε παιδί μου, όποτε σε σπρώχνει αυτός, να μπορείς να κρατήσεις. Να κρατήσεις μια απόσταση, ναι, λίγο πιο μακριά. Μπράβο. Αυτό το κάνεις σε μία μέρα. Όχι.
δύο, πέντε. Ναι, θέλει. Συνέχεια. Ασκήσεις. Ναι. Δηλαδή την ώρα που είσαι, ρε παιδί μου, μια και μιλάμε για παιδιά, ναι. Είναι το παιδί στα κόκκινα. Μπράβο, να εσύ το πάλι. Πώς διατηρείς σιωπή. Κοίτα, άμα είσαι και εσύ στα κόκκινα, ναι. Δεν πάει. Δεν καταλήγει. Δεν διατηρείς σιωπή. Θες να... Η σιωπή, κάνοντας άσκηση κάθε μέρα με το να μπορείς να το κάνεις αυτό και να αποβάλεις τα ερεθίσματα και να ηρεμείς, αυτό όταν έρθει η κρίση, γιατί η κρίση είναι όταν με σπρώχνει ο Θανάσης, η κρίση είναι όταν ουρλιάζει το παιδί, ας πούμε, ξαφνικά στο σπίτι, εσύ μπορείς να κρατήσεις το κέντρο σου. Και πώς την κάνεις αυτή την άσκηση? Καθημερινή άσκηση. Ξυπνάς το πρωί. Μην πιάσεις το κινητό σου ακαριαία. Μην τρέξεις να ανοίξεις την τηλεόραση ενδεχομένως ή να αρχίσεις να κάνεις δουλειές. Πάρε 2 λεπτά. Ησυχία. Μην αντιδράς τα ερεθίσματα. Μην έχεις και ερεθίσματα, εσύ λες τώρα. Καλό είναι να μην έχεις κιόλας. Εάν δεν μπορείς, αφαίρεσαι τα ερεθίσματα για 2 λεπτά. Ναι. Εάν μπορείς μετέπειτα... Καλή μόνο 2 λεπτά όλοι έχουμε, εντάξει. Μπράβο. Αν μετέπειτα μπορείς, δοκίμασε να υπάρχουν ερεθίσματα και εσύ να κρατάς το κέντρο σου, να είσαι calm, να είσαι ήσυχος, ήρεμος. Τα 2 κάντα 5. 10. Μετέπειτα, εάν καταφέρουμε να κάνουμε 10 λεπτά ηρεμία στη μέρα, έλα να σε σπρώξει ο Θανάσης, έλα να έρθει το ρουλιαχτό και να δεις πως η προκαθορισμένη εγκεφαλική λειτουργία ενεργοποιείται από τη σιωπή σου αυτόματα και σε κρατάει στο κέντρο σου. Οπότε εκεί είσαι ψύχρεμος. Ναι, μακάρι, άμα λειτουργεί αυτό. Και τι μπορείς να κάνεις? Δεν λειτουργείς συναισθηματικά. Ναι, ναι. Ενεργοποιείς τη λογική. Ναι. Φεύγεις από τη συμπαθητικοτονία. Μα ναι, γιατί και το να αντιδράσεις τώρα σε ένα παιδάκι που φωνάζει δεν είναι και λογικό. Σωστά. Ναι. Δεν έχει κάποια λογική είναι ότι κάπου θα καταλήξει. Απλώς είσαι άνθρωπος. Και τι του λες όταν φωνάζεις? Σταμάτα το συναίσθημά σου, γιατί το συναίσθημά σου προκαλεί συναισθήματα σε μένα που δεν μπορώ να διαχειριστώ, ενώ εγώ πρέπει να έχω αυτορύθμιση. Είμαι ενήλικας. Οπότε σταμάτα εσύ για να ηρεμήσω εγώ. Ναι. Ενώ το παιδί τι θέλει, σου λέει δεν έχω αυτορύθμιση. Μου συμβαίνει κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ τώρα. Έχω ταραχή. Ναι. Και εσύ πρέπει να είσαι στο κέντρο σου για να του δείξεις. Έτσι σταματάει, λες εσύ. Ποιο πράγμα? Η δικιά του ταραχή. Έχει ένα μικρό παιδάκι, τώρα εμένα η κόρη μου είναι 7 μηνών. Έχει τάντρουμ. Ναι. Έχει τάντρουμ 7 μηνών. Τι είναι τάντρουμ? Αυτό λίγο. Υπερένταση, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις, πριν κοιμηθεί, κλαίει, δεν ξέρει τι θέλει, τι συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ και τι πρέπει να κάνω? Δίνω γάλα να κάνω αυτό, να την πετάω πάνω. Δεν θέλω να τη το σταματήσω. Θέλω να τη βοηθήσω να μάθει να περνάει μέσα από το συναίσθημα μέχρι η ίδια να ηρεμήσει. Πώς θα το κάνεις αυτό? Κρατάω εγώ το κέντρο μου. Δηλαδή, το παιδί κλαίει, κάνει ράνι και εσύ είσαι εκεί και την κρατάς αγκαλιά, της χαμογελάς και της δείχνεις ασφάλεια. Όση ώρα και να κρατήσει αυτό. Όση ώρα και να κρατήσει αυτό. Ναι, είναι, κοίτα, είναι άσκηση. Αφού δεν έχει γενικά είναι άσκηση ψυχραιμίας, ναι, όλα θεωρώ τα χρόνια. Θεωρώ ότι αυτό θα το αντιμετωπίσει και στην μετέπειτα ζωή μέχρι σου. Μέχρι τα 30. Με τη μετέπειτα 35. Ημέρα σου, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι και το παιδί το οποίο είναι 40 χρονών και χάνει την μπάλα, τι χρειάζεται. Ναι. Αφού σου λέει δεν είμαι καλά τώρα. Τι θα πει? Εντάξει, θα ξεγίνω κι εγώ καλά, να δούμε τι θα γίνει. Έλα. Ναι, αυτό λοιπόν, αυτό που προτείνεις εσύ σε ένα γονιό είναι να κάνει αυτή την άσκηση. Σε έναν άνθρωπο ανεξαρτήτου. Όταν ναι. Το χάνει, πώς μπορεί να το μαζέψει? Ακριβώς τώρα το ίδιο θα κάνουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει το χάνω? Δεν είναι καλά. Πάλι να καταλάβει, τσεκ τις βασικές λειτουργίες. Δεν είμαι καλά τα βασικά. Έχω φάει, έχω πιει νερό. Ναι. Έχω τσακωθεί πιο πριν. Μπράβο, τι είχε η μέρα μου? Τι είχε η μέρα μου? Να πάρει λίγο χρόνο να κάνει reset. Δεν είναι τρομερό όμως ότι δεν τα σκεφτόμαστε όλα αυτά? Και στο λέω γιατί την προηγούμενη φορά που είχες έρθει και λέγαμε, γιατί τα παρατάνε τα παιδιά από τις δραστηριότητες? Και λες εσύ, έχει φάει, είναι ξεκουραστό. Α, το ίδιο. Λες, όπα, δεν το είχα σκεφτεί. Σωστά. Είχα σκεφτεί το κακό κατευθείαν. Και όταν λένε ο κόσμος, και τι κάνεις εκείνη την ώρα, η απάντηση είναι μην κάνεις. Μην κάνεις. Μην κάνεις. Να μην έχουμε συνεχώς αντιδράσεις, να μπορέσουμε να βάλουμε τον λόγο. Ναι. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κρατάμε την ηρεμία μας. Ναι. Θυμηθείτε τη δύναμη της σιωπής. Η σιωπή το κάνει αυτό. Εντάξει, ήταν το να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου και αυτό είναι μια καλή πρακτική. Έρχεται μετά. Πρώτα πρέπει να δηλαδή, βάλεις το μαξιλαράκι. Καλή να μου πεις θυμωμένη. Θα σου δώσω μια δικαιολογία την πρώτη φορά. Γίνει μοτίβο, θα καταλάβω ότι είσαι στραβός άνθρωπος. Αλλά την πρώτη φορά θα πω ότι ξέρεις τι, εντάξει, μπορεί να τσακώθηκε 5 λεπτά. Μπορεί να μην πάρκαρε, μπορεί να. Ναι, αλλά εξαρτάται σε τι φάση εσύ. Γιατί αν είσαι και εσύ εκείνη την ημέρα κάπως. Πιθανότατα, ναι. Μπορεί να γίνει και καυγάς. Και τι θα κάνεις? Άντε, ήρθα εγώ θυμωμένη. Πώς μου τη δίνεις τη δικαιολογία? Είδες, έβαλες τον λόγο. Σημαίνει ότι κράτησες το κέντρο σου
Δεν έτρεξες να με πάρεις αγκαλιά, μου βάλεις ένα ποτήρι. Ναι. Δεν κατάλαβες. Δεν έχει κάνει τέτοιες αντιδράσεις. Είπες, όπα, όλα καλά. Κράτησες εσύ το κέντρο σου. Άρα εγώ νιώθω ασφαλής που έχω χάσει το κέντρο μου και με βοηθάς να ισορροπήσω. Μετά ρωτάς. Διάλογος. Τι ήταν αυτό που σου συνέβη, τι... Τα είπαμε. Επικοινωνία. Ναι. Οπωσδήποτε. Ξέρεις η σιωπή. Υπάρχει περίπτωση να γίνεις πιεστικός. Γιατί καμιά φορά τα παιδιά έχουν νεύρα χωρίς να ξέρουν ακριβώς γιατί. Εάν θέλει να συζητήσει. Ναι. Λες, είσαι σε θέση. Ξέρεις και αυτό και το τι έπαθες. Και όχι πέστα στη μανούλα. Όχι πέστα στον μπαμπάκα. Όχι πέστα στο. Δεν έχει κάτι να πει. Έχει απλά νεύρα. Ναι, μου, και αυτό το καταλαβαίνω. Ειδικά άμα είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι και μια βιοχημεία μέσα που παλεύει. Είναι στην εφηβεία, ας πούμε. Ξέρω ότι το λογαριασμό δεν μπορεί να σου δώσει λογαριασμό. Δεν ξέρει τι να σου πει. Δεν μπορεί ακόμα. Γιατί δεν έχει μπει στο σύστημα που έχουμε χαλάρωση. Και ξέρεις τι λέει, το σύστημα της παρασυμπαθητικοτονίας λέγεται χαλάρωσης και χώνεψης. Της συμπαθητικοτονίας είναι ή φεύγω ή μάχομαι. Ναι. Θέλεις να έχει μπει εκεί ο άνθρωπος, να ρωτήσεις αν είναι σε διάθεση να συζητήσει, δηλαδή να ανανεώσει τις σκέψεις του, να σκεφτεί τι έγινε σήμερα και να το συζητήσει μαζί σου, ναι. Και τότε μπαίνει σε διάλογο. Ναι. Αν ο άλλος κλαίει και εσύ του λες, πες μου τι έχει. Ναι, πες μου τι έπαθες. Γιατί, γιατί προσπαθείς να ηρεμήσεις τον εαυτό σου όταν το κάνεις αυτό. Ναι. Είναι σταμάτα, πες μου τι συμβαίνει, γιατί δεν αντέχω εγώ αυτό που με κάνεις να νιώθω. Ναι. Και είναι λίγο εγωιστικό αυτό. Όλα κάπως εγωιστικά είναι. Ναι. Όλα αυτό που φαίνεται τόσο απλό είναι και το πιο περίπλοκο. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο μεταξύ ενός γονιού και του παιδιού. Όχι, εγώ και εγώ τον αγαπώ. Μεταξύ δύο ενηλίκων. Εννοείται, σε άλλη κλίμακα. Και ξέρεις πια με τόσο. Δεν υπάρχει σιωπή στη ζωή μας. Δεν έχουμε ηρεμία για να ηρεμεί. Συμφωνώ. Το σύστημά μας. Ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο ακούμε μουσικές. Ακούμε χιλιάδιο. Κάτι κάνουμε. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Αυτό μας κορνάρει. Όλο το μυαλό μας είναι σε δράση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δανάη. Εγώ σας ευχαριστώ. Δανάη, ευχαριστούμε που σε ξαναείδαμε. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε. Πάντα.